θέμα βιβλίου, ένα βιβλίο εκλεγερμένης επιστήμης, εκλεγερμένης αστρονομίας, είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί η αστρονομία, πέρα από σημαντική για εμάς τους επιστήμονες, είναι σημαντική για όλο τον κόσμο και συναρπαστική. Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας και ακόμα πιο σημαντικό, μας βοηθάει να δούμε τη θέση μας, να βιώσουμε τη θέση μας στο σύμπαν. Και είμαστε εκεί, είμαστε εκεί γι' αυτό. Το βιβλίο, το 18, διαβάζεται πάρα πολύ, είναι πολύ επαναγνωστό, είναι, θα έλεγα, ένα crash course στην αστρονομία του τρίτου ετών, στο Πανεπιστήμιο, αλλά χωρίς να χρειάζεται όλα τα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, μπορεί να το διαβάσει κανείς και χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο υπόβαθρο μαθηματικών και φυσικής. Και έχει μέσα και ψήγματα ιστορίες της εξέλιξης των ιδεών, επίσης πολύ σημαντικό. Ένα μάθημα το οποίο μάλιστα το ίδιο συμβουλεύτηκε με τον κύριο Μπάρτολι. Και έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε οι νέοι επιστήμονες και οι μελλοντικοί νέοι επιστήμονες να βλέπουμε πώς ακριβώς φτάσαμε στην αστρονομία που έχουμε σήμερα και στην αστροφυσική που έχουμε σήμερα, ξεκινώντας από την παρατήρηση του ουρανού πριν από 2.500 χρόνια. Ο στόχος λοιπόν του βιβλίου είναι να κάνει την αστρονομία προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από τις δεδομένες τους, και πιστεύω το καταφέρνει. Και το καταφέρνει αυτό χρησιμοποιώντας πολλά από μια ευρεία γκάμα θεμάτων που καλύπτει, παραθέτοντας λεπτομέρειες που, όπως είπε ο κύριος Βάρος, μπορούν να διαβαστούν σε ασύγχρονο το άτομο η μία με την άλλη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να διαβάσει για τα φταστέ και μπορεί να διαβάσει πέντε πράγματα για τους γαλαξίες, μετά να διαβάσει, να γυρίσει πίσω και να διαβάσει το κεφάλαιο των αστεριών ξανά και ούτω καθεξής. Να σταθώ ιδιαίτερα στη φωτογραφική επιμέλεια του Ηλία του Καρατζούλη, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, και με δικές του φωτογραφίες, αστροφωτογραφίες, και με μια σωστή επιλογή από φωτογραφίες σύγχρονες και από τον Ευρωπαϊκό και από τον Ευρωπαϊκό και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Διαστήματος. Πολύ όμορφο υλικό που σε ταξιδεύει πραγματικά. Και επίσης τα πιο ακόμους, όπως ανέφερε και η Ρόγλης, που δίνουν μια αναλυτική πνοή στο βιβλίο, κάποιος που το διαβάσει ξέρω, ένα χρόνο μετά ή δύο χρόνια μετά, μπορεί να σκανάρει το QR code και να μπει τις καινούργιες φωτογραφίες και του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb και όλων των άλλων θεμάτων. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να σας ενθαρρύνω λίγο από την πλευρά μου να διαβάσετε το βιβλίο, να το δείτε. Και αυτό γιατί πέρα από τις πληροφορίες που θα πάρετε, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τη γενική εικόνα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το βιβλίο θα σας βοηθήσει να πείσετε μια καλύτερη κατανόηση του σύμπαντος. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αστρονομίας, ότι πέρα από το σαν επιστήμη που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον, μας βοηθάει να αποκτήσουμε και έναν μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας, αν θέλετε, έτσι, μας βάζει στη θέση μας. Αυτό, το βιβλίο του Οδυσσέα, λοιπόν,